να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά. 7 στα 10 παιδιά, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, αποκτούν ηλεκτρονική συσκευή πριν από τα 9 τους χρόνια. Δηλαδή μαθητές πρώτης, δευτέρας, τρίτης, σωστά βαλιά, τετάρτης δημοτικού, πιάνουν στα χέρια τους τάμπλετ, κινητό, μία ηλεκτρονική συσκευή, που βέβαια μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, να περιηγηθούν οπουδήποτε. Δυστυχώς είναι φαινόμενο που αρχίζει να παίρνει μορφή και ονοστιβάδας και είναι και αρκετά ανησυχητικό το γεγονός ότι από τόσο μικρές ηλικίες υπάρχει προσκόλληση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Να σου αναφέρω και μία παράμετρο που προκύπτει από την έρευνα, ότι 6 στους 10 γονείς πιθανότατα να αποτελούν και ένα λάθος πρότυπο για τα παιδιά τους. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες. Πάμε στον κύριο Γιώργο Κορμά, ο οποίος είναι υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Helpline του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σίγουρα είναι στοιχεία τα οποία προκαλούν ένα προβληματισμό, προκαλούν μια ανησυχία. Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς, τι πρέπει να αλλάξουν προκειμένου να αντιστραφεί αυτό το κλίμα? Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς είναι ότι ουσιαστικά τα παιδιά και με τον COVID τώρα, λόγω του εγκλεισμού που αναγκαστήκανε οι γονείς να μην μπορούν να βάλουν όρια πια, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, μιας και τα παιδιά με την πρόφαση πολλές φορές της τηλεδιάσκεψης ή οτιδήποτε άλλο, μπήκαν από πολύ μικρά στη διαδικασία του διαδικτύου. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς ότι πρέπει τα παιδιά πριν μπουν ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα να έχουν αποκτήσει μια δική τους προσωπικότητα με ένα δικό τους αξιακό σύστημα. Γιατί αν περιμένουμε να αφήσουμε τα παιδιά μας στο Instagram, στο TikTok και οπουδήποτε άλλο, να αναπτύξουν εκεί προσωπικότητα, τότε θα έχουμε πολύ άσχημες συνέπειες και σοβαρά προβλήματα. Φαντάζομαι ότι η προσωπικότητα ενός ανηλίκου διαμορφώνεται, διορθώστε με, μετά τα 12, 13, 14 έτη. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα λοιπόν, όταν αφήνεις ένα παιδί 7 χρονών, το οποίο δεν έχει μάθει βασικά πράγματα, ο σεβασμός, να μιλάει στον πληθυντικό, να προστατευτεί, κύριε Κορμά. Να προστατευτεί γενικά πώς είναι ο κόσμος γύρω του και πώς είναι ο ρόλος του σε αυτόν τον κόσμο. Όταν πολλές φορές τα παιδιά δεν έχουν πάει ούτε καν σχολείο τα 2 χρόνια. Φανταστείτε ότι τα παιδάκια τώρα που είναι Δευτέρα Δημοτικού μπορεί να μην έχουν πάει και καθόλου σχολείο τα προηγούμενα 2 χρόνια. Ναι. Πώς αυτό το παιδί τον αφήνει στο διαδίκτυο να αναπτυχθεί εκεί? Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς μια συμβουλή γενική. Εδώ μιλάμε τι παιδιά θέλουμε. Θέλουμε παιδιά τα οποία να έχουν ερεθίσματα και πρότυπα από την οικογένεια, από το σχολείο, από την κοινωνία που ζούμε, ή θέλουμε παιδιά τα οποία να διαμορφώνουν μια προσωπικότητα σε ένα ηλεκτρονικό, σε ένα διαδικτυακό κόσμο όπου ο καθένας εκεί μπορεί να κάνει το οτιδήποτε και να βρει μιμητές τους πάντες, αλλά πολύ περισσότερο τα παιδιά. Άρα είναι θέμα λοιπόν κοινωνικού προσανατολισμού των παιδιών, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό, και άρα λοιπόν όπως βλέπουμε τώρα και ήδη έχουμε πολλά φαινόμενα, όπως παράδειγμα η έντονη βία που βλέπουμε μεταξύ των εφήβων, που φτάνει σε επίπεδο μέχρι και δολοφονικών ενεργειών. Όπως έχουμε το πώς αντιδρούν τα παιδιά σε διάφορα περιστατικά bullying που υπάρχουν ή οτιδήποτε άλλο που τα βλέπουμε καθημερινά, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα τα επόμενα χρόνια εάν οι γονείς δεν αντιληφθούν το πιο απλό πράγμα, ότι για να μπει το παιδί στο κοινωνικό δίκτυο, ιδίως αλλά και σε games, θα πρέπει να έχει αποκτήσει αξιακό σύστημα. Πρέπει δηλαδή να έχει αρχές, να έχει καταλάβει τι γίνεται στον κόσμο και όχι να το αφήσουμε μόνο του. Είναι κρούο τον κόδωνα κινδύνου, γιατί βλέπουμε καταστάσεις που μας έχουν ανησυχήσει. Πάμε τώρα αναφερόμαστε, συγγνώμη σας διακόπτω, αναφερόμαστε σε παιδιά τα οποία δεν έχουν σχηματίσει την απαραίτητη, την κατάλληλη προσωπικότητα. Πάμε και στους γονείς. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αποτελούν, Βάλια θα πάρει το λόγο, αποτελούν ένα λάθος πρότυπο σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, ένα παιδί 7-8 ετών που βλέπει τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον αδελφό του, τον ενήλικα αδερφό του να κρατάει το κινητό, να βγάζει selfie, αποτελεί καλό πρότυπο? Τι πιθανότητες πιστεύετε, ότι θα ρωτήσω και εγώ, τι πιθανότητες έχουν τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν ένα αυτοτελή
χαρακτήρα και μια προσωπικότητα όπου να έχει να γνωρίζει τους κανόνες του ασφαλούς διαδικτύου και με την πράξη του να λειτουργεί το διαδίκτυο συμπληρωματικά και όχι κυρίαρχο. Καμία απόλυτη πιθανότητα. Είναι ακριβώς το ίδιο, αν είναι το, και σε χειρότερη κλίμακα, όπως είναι όταν καπνίζουν οι γονείς. Ακριβώς. Και βλέπουμε, λέει, κάποιος το παιδί στα 25. Προφανώς θα καπνίζει, γιατί αυτό είναι το πρότυπο και αυτό που βλέπει. Και ένα γονέας, ο οποίος ίσως να είναι λίγο αθυρόστομος, θα πω εγώ. Δεν θα ακούσει το παιδί, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση στο σχολείο και στην καθημερινότητα. Και τα παιδιά, βέβαια, είναι σφουγγάρια. Έτσι. Ό,τι ακούνε, ακριβώς, αυτό μεταφέρουν και προχωρούν με αυτό. Σφουγγάρι όχι μόνο στο αυτή. Σουγκάρι και λεκτικά. Ναι, ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό που είπες προηγουμένως είναι και αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής έρευνας στην οποία στηριζόμαστε, βέβαια, σήμερα, ότι το 69% των γονέων έχει παραδεχτεί ότι είναι αρνητικό πρότυπο για τα παιδιά. Ακριβώς, προκύπτει είτε μέσα την παραδοχή γονέων αυτό το στοιχείο. Ακριβώς. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω, τι κάνουν οι γονείς, μία, δύο, τρεις συμβουλές. Ακριβώς. Κύριε Κορμά, έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί είναι μία συμβουλή. Δεν υπάρχει άλλη πλέον, όπως εδώ που έχουμε φτάσει. Η συμβουλή λοιπόν είναι ο ίδιος ο γονιός να αλλάξει τρόπο ζωής, να πάρει το 5χρονο και το 7χρονο από το σπίτι και να πάει μια βόλτα, να περπατήσει στα Χανιά, στην παραλία, να πάει οπουδήποτε θέλει να πάει, μπαστός, να γυμναστεί μαζί του και μέσα από τη συμπεριφορά του να αφήσει και αυτό στο κινητό. Να δείξει τον καλό δρόμο στο παιδί. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν τη φύση, να αναγνωρίσουν τον κόσμο του πραγματικού. Ας αφήσουν το κινητό να πάνε μια βόλτα στα ενετικά τείχη και στο Ηράκλειο, να θαυμάσουν γενικά έτσι την ιστορία και ας αφήσουν το κινητό στην άκρη. Και ας μην βγάλουν μια selfie, ας μην ανέβει στο Instagram. Να μην δουν την επικαιρότητα, σου, γιατί υπάρχουν και πολλοί γονείς που ενημερώνονται μέσα στο κινητό, αλλά επιλέγουν λάθος ώρες. Ξέρετε, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε στο τέλος της ημέρας. Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πολύτιμες οι συμβουλές σας, κύριε Κορμά. Να είστε καλά. Λοιπόν,